Έναρξη σήμερα της διαδικασίας για την κτηματογράφηση του υπολείπου του νομού Μεσσηνίας. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει 3 μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού και 6 μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού. Σήμερα ξεκινάει η κτηματογράφηση όλης της Μεσσηνίας εκτός από τις περιοχές που είχαν ήδη ενταχθεί στο κτηματολόγιο. Ξέρουμε τις περιοχές που είχαν ήδη ενταχθεί στο κτηματολόγιο και μάλιστα σε αυτές τις περιοχές όπως η Καλαμάτα, η Μεσσήνη, το Ασπρόχωμα και τα Λέικα που έχουν ήδη κλείσει, η Θουρία και άλλες περιοχές. Έχουν πάρει ορισμένες από αυτές όπως η Καλαμάτα και η Μεσσήνη, έχουν πάρει και μια σχετική παράταση. Η Καλαμάτα έχει πάρει παράταση, η Μεσσήνη ακόμα δεν έχει τελειώσει. Στην οριστικοποίηση των εγγραφών. Η υπόλοιπη Μεσσηνία ξεκινάει να κτηματογραφείται από σήμερα. Ήδη υπάρχει στην πόλη της Καλαμάτας γραφείο για την υποδοχή των αιτήσεων, ενώ ανάλογα γραφεία θα λειτουργήσουν και σε περιοχές της Μεσσηνίας. Υπάρχει ανάδοχος κτηματογράφησης και υπάρχουν το κεντρικό γραφείο το οποίο παραλαμβάνει τις δηλώσεις και βρίσκεται στην Καλαμάτα απέναντι από του Καρέλια και θα λειτουργήσει από ό,τι μας έχει πει ο ανάδοχος και κάποια γραφεία ενημέρωσης του κοινού σε διάφορα σημεία του νομού. Τι αφορά η συγκεκριμένη κτηματογράφηση και με ποιους τρόπους μπορεί κάποιος να κατοχωρήσει το ακίνητό του? Οι δηλώσεις αφορούν τα εμπράγματα δικαιώματα, δηλαδή κυριότητα, επικαρπία, δουλείες, ό,τι εμπράγματο δικαίωμα υπάρχει υπέρ κάποιου πολίτη. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται είτε στο γραφείο κτηματογράφησης που λειτουργεί στην Καλαμάτα, είτε υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα κτηματολόγιο.gr. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων είναι 3 μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού και 6 μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού. Το ενδιαφέρον πάντως εστιάζεται και σε σχέση με τους δασικούς χάρτες, καθώς ακόμα υπάρχουν εκκρεμότητες. Εμείς σαν τμήμα χαρτογράφησης έχουμε την αρμοδιότητα να κάνουμε τη δήλωση ιδιοκτησίας του ελληνικού δημοσίου όσον αφορά τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό της ιδιοκτησίας, της έγκυας ιδιοκτησίας του ελληνικού δημοσίου. Είμαστε υποχρεωμένοι τη στιγμή των δηλώσεων του δημοσίου να δηλώσουμε ότι θα βρίσκεται σε αυτό το χρόνο, τη χρονική στιγμή, αταχτοποίητο. Ό,τι δηλαδή έχει σήμερα ή έχει στους δασικούς χάρτες δασικό χαρακτήρα, έστω και αν είναι σαν αντίρρηση και δεν έχει εξεταστεί, οφείλουμε να το δηλώσουμε. Και θα έχουμε μια πορεία διευθέτησης των πραγμάτων με τις διαδικασίες πια της θυματογράφησης.